Τα φτερά τους ανοίγουν στην Κύπρο πριν από το τέλος του χρόνου δύο νέες αεροπορικές εταιρείες. Μιλώντας στην εκπομπή «Έχουμε θέμα» του Ράδιο Πρώτο, ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι πολύ κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης για τις δύο από τις τρεις αιτήσεις που έχει ενώπιόν της προς εξέταση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις αιτήσεις που εξετάζονται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Μπορώ να σας πω ότι μια αίτηση βρίσκεται πολύ κοντά στο να αδειοδοτηθεί. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες, τουλάχιστον η μία από τις τρεις εταιρείες θα αδειοδοτηθεί. Για τις άλλες δύο προχωρά πιο αργά η διαδικασία. Ελπίζουμε ότι ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου θα αδειοδοτηθεί ακόμα μία. Η TUS, η Orion και η Gopalt είναι οι τρεις εταιρείες που διεκδικούν βάση στην Κύπρο. Η TUS είναι πιο έτοιμη και κοντά στην αδειοδότηση, αφού έχει ήδη στόλο 3 αεροσκάφη με έλικες. Και στόχος είναι η πραγματοποίηση κοντινών δρομολογίων μέχρι 2 ώρες. Για κοντινούς προορισμούς ενδιαφέρεται και η Orion. Η Gopalt, που είναι και η μεγαλύτερη εκ των τριών, καθυστερεί σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ στο θέμα της εξέβρεσης επενδυτή. Ο Μάριος Δημητριάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο της κρατικής συμμετοχής στη λειτουργία των νέων αερομεταφορέων. Σαν κυβέρνηση είμαστε εναντίον σε κρατική συμμετοχή σε εταιρείες αερομεταφορών. Ήταν ένα πείραμα το οποίο στήχησε δεκάδες εκατομμύρια στον κυπριακό λαό. Μόνο τους τελευταία 5 χρόνια είχαμε επιδοτήσει τότε τις κυπριακές αερογραμμές με 130 εκατομμύρια ευρώ. Για την πώληση του εμβλήματος των Κυπριακών Αερογραμμών, ο Υπουργός είπε ότι θα προκηρυχθεί επίσημη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στο παρελθόν υπήρχε έντονο ενδιαφέρον.